Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή μας, Ορθοδοξία και Σύγχρονος Κόσμος, φεύγει από τα στενά και πολλές φορές πνιγυρά όρια της Ορθόδοξης Ελλάδος και πετάει κάπου μακριά. Έρχεται σε ένα μέρος όπου δίνουν πλέον, όπου πριν από λίγο καιρό δεν μιλούσε κανείς για την Ορθοδοξία, δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι υπάρχει Ορθοδοξία, ότι υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία. Έρχεται λοιπόν σε ένα μέρος όπου δίνουν γη στην Ορθοδοξία για να πατήσει, αλλά και ουρανό για να πετάξει. Μανιάνα, στην Κούβα. Μανιάνα, μανιάνα, με βόλια σιβάνικου. 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 Μανιάνα, mañana me voy a Sibánico, mañana. Qué mala suerte la mía, mañana. Qué mala fortuna tengo, mañana. Qué mala suerte la mía, mañana. Qué mala fortuna tengo, mañana. Siempre me estoy agarrando, mañana. De lo que se está cayendo, mañana me voy a Sibánico. Mira, mira, yo voy al Sibánico, mañana me voy a Sibánico, mañana. Señores, le contaré, mañana. Lo que a mí me sucedió, mañana. El susto que pasé yo, mañana. Con una perra una vez, mañana. Resulta que me encontré, mañana. A un hombre arando una tierra, mañana. Y era frente de una sierra, mañana. Tierra de aserrar madera, mañana. Y no sé de qué manera, mañana. Salta y me muerde una perra, mañana. Me voy a Sibánico, ay, Cacorro es mejor que Sibánico, mañana. Me voy a Amago y yo salto para Corono, mañana. Me voy a Sibánico, mañana. El hombre dejó el taller, mañana. Para curarme la herida. Αφορμή για την επίσκεψή μας αυτή στην πρωτεύουσα της Κούβας, στην Αβάνα, αποτέλεσαν τα εγγένεια του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, αλλά και του Προέδρου της Κουβανικής Δημοκρατίας, του Φιντέλ Κάστρο. Η Κούβα κατοικείται από το 6.000 π.Χ. συνεχώς από ερηνόφιλους ανθρώπους οι οποίοι δεν προέβαλαν καμία αντίσταση στους Ισπανούς στο τέλος του 15ου αιώνα. Η ανελαίτη επικειοκρατία των Ισπανών από τη μία και η παρουσία πολλών Αφρικανών δούλων από την άλλη, αντί να δημιουργήσει συγκρούσεις, οδήγησε σε συγκερασμό των δύο πολιτισμών Ισπανικού και Αφρικανικού, με αποτέλεσμα τους Κρεολούς, δηλαδή τους κατοίκους που γεννήθηκαν στο νησί και πάτρεψαν τους δύο πολιτισμούς μετά το 1800 και οι οποίοι άρχισαν να ζητούν ανεξαρτησία. Ο πρώτος πόλεμος για την ανεξαρτησία το 1868 είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση της δουλείας. Το 1895 ο Χωσέ Μαρτί, ο εθνικός ήρωας των Κουβανών, ήταν νέας επανάστασης αλλά πεθαίνει στο πεδίο της μάχης και αποτέλεσμα ήταν οι Ισπανοί να αποχωρήσουν, να έρθουν όμως οι Αμερικανοί που πάντα εποφθαλμιούσαν την περιοχή. Αυτοί στηρίζουν και τους απεχθείς δικτάτορες της Κούβας όπως ο Μπατίστα μέχρι το 1952, οπότε και ο δικηγόρος Φιντέλ Κάστρο αρχίζει ένοπλο αγώνα εναντίον του και ο οποίος ολοκληρώνεται την 1η Ιανουαρίου του 1959 όταν ο Κομαντάντε μπαίνει με τους συντρόφους του στην Αβάνα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, προτού αρχίσει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή επίσκεψη στην πόλη της Αβάνας, ξεκινάει από την προσκύνηση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.
Αυτός λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι ο περίφημος ναός Αγίου Νικολάου στην Παλαιά Αβάνα, για τον οποίο τόσους μήνες όλη η Ορθοδοξία και πολλοί κόσμος και στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόταν πυρετοδός. Όπως βλέπετε πίσω, λίγες μέρες, λίγες ώρες πριν γίνουν τα εγγένεια, τα θυρανίξια του ναού, έχουμε ακόμη εργασίες σε εντονότατους ρυθμούς. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να επισκεφτεί και να ψάλλει μαζί με τη συνοδεία του το απολυτήριο του Αγίου Νικολάου στο ναό, ώστε ξεκινώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την περιοδία του να τονίσει την οικουμενικότητα της Εκκλησίας μας. Κύριε Οικονομίδη, είστε ο δημιουργός του ξυλόγλυπτου τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου της Αβάνας στην Κούβα. Πώς νιώθει ένας δημιουργός της πόλης Θεσσαλονίκης να κατασκευάζει αυτό το τέμπλο, να έχει τη στιγμή να κατασκευάσει ένα τέτοιο τέμπλο στην Αβάνα? Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά κυρίως μια τεράστια ευθύνη. Δεν είναι μια απλή κατασκευή. Ουσιαστικά βλέπω ότι είναι μια εκπροσώπηση της τέχνης, της ξυλογλυπτικής, της ελληνικής ξυλογλυπτικής τέχνης, σε έναν τόπο που πρώτη φορά βλέπουν κάτι τέτοιο. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια και σε συνεργασία με το Σεβασμιότητο Κεντρικής Αμερικής κύριο Αθηναγόρα, να γίνει αυτό το τέμπλο με τέτοιο τρόπο ώστε να εκφράζει ακριβώς όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν συσσωρευτεί μέσα στους αιώνες στη Βυζαντινή, στην ελληνική ξυλογλυπτική τέχνη του Βυζαντίου. Ήταν πολύ εντυπωσιακό για εμάς ότι κάτι τέτοιο ζήτησε και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Κούβας, ο κύριος Λεάλ. Δεν κάναμε δηλαδή καμία προσπάθεια, που συνήθως γίνεται όταν δουλεύουμε σε έναν άλλο τόπο, να συγκεράσουμε καλλιτεχνικά στοιχεία τόσο της Βυζαντινής τέχνης όσο και του τόπου για τον οποίο προορίζεται το τέμπλο. Στην προκειμένη περίπτωση ζητήθηκε ξεκάθαρα και, όπως σας είπα, εντυπωσιακά, το τέμπλο να θυμίζει παλιό μεταβυζαντινό τέμπλο. Η πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου είναι μία από τις πολλές και πιο όμορφες πλατείες της Παλαιάς Αβάνας και όπου έλαβε χώρα μία φωτογραφική έκθεση προς τιμήν του ίδιου του Οικουμενικού Πατριάρχου. De hacer tu plegaria no fue mi intención. Te ruego en mis notas perdones, me olvidó. De hacer tu plegaria no fue mi intención. ¿Cómo no cantar de a ti, bondad en delirio? ¿Cómo no rogar? Ευχαριστούμε όλους ιδιαίτερους τον εξωτότατο κύριο Eusebio Leal. Agradecemos especialmente a todos el excelentísimo señor Leal. Τη όλη τη μεγάλη αγάπη την οποία έδειξε και δεικνύει προς την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και ιδιαίτερος το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Por todo el amor que ha manifestado especialmente hacia la construcción e información de la Iglesia Ortodoxa y a la obra del Patriarcado Ecuménico. Τεραστία συμβολή του εις την οικοδομή του ναού του Αγίου Νικολάου. Y por su gran esfuerzo y soporte en la construcción del Templo de San Nicolás. Αλλά και δια το στοργικό ενδιαφέρον του δια την οργάνωση της εκθέσεως την οποία θα επισκεφτούμε εντός ολίγου. Y que también por todo su interés en la organización y la acumulación de todo este evento. Η οποία έκθεση γίνεται εις ένα αρχαιολογικό χώρο της δικαιοδοσίας και του ελέγχου του κυρίου Λεάλ. Y por el sostenimiento de este sitio, el cual se ha convertido en una presencia como museo y exposición histórico por toda la obra del señor Leal.
Αυτή η πρώτη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στην πρωτεύουσα της Κούβας, στην Αβάνα, χαρακτηρίζεται από επισημότητα. Επισημότητα την οποία φροντίζουν να δείξουν με την αγάπη τους αλλά και με τη φροντίδα τους η κουβανική κυβέρνηση, είτε παρόντος του Προέδρου Φιντέλ Κάστρο, είτε παρόντων των υπολείπων μελών της κυβέρνησης. Επιπλέον είναι γεγονός ότι την επίσκεψη αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Αβάνα την συνοδεύει πλήθος από διακεκριμένους ομογενείς Έλληνες, όπως ο πρόεδρος του ΣΑΕ, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων Ελληνισμών, αλλά και αρκετοί ομογενείς Έλληνες. Μία από τις πολλές και όμορφες πλατείες που έχει η παλαιά Αβάνα είναι και η Πλάθα Βιέχα. Εδώ παλιά γινόταν το σκλαβοπάζαρο, σήμερα όμως όπως βλέπουμε έχει μετατραπεί σε χώρος παιχνιδιού αλλά και χαράς από τα πολλά παιδιά τα οποία έχουν ευκαιρία να έρθουν με το σχολείο τους για να παίξουν και να χαρούν την παρέα. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, η πλατεία είναι περιτριγυρισμένη από κτίρια ποικιλόμορφων ρυθμών τα οποία έχουν διάφορες τεχνοτροπίες, επηρεασμένα από διάφορες τεχνοτροπίες, και όλα χρονολογούνται από το 16ο αιώνα, 17ο αιώνα και έπειτα. Κύριε Βουτσινά, παραδοσιακά είστε μια οικογένεια που έχετε δημιουργήσει πάρα πολλές αγιογραφίες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη της γης. Αυτό όμως το γεγονός το να έρθει ένας αγιογράφος από την Θεσσαλονίκη του επίπεδου του δικού σας για να αγιογραφήσει το ναό του Αγίου Νικολάου στην Κούβα, φαντάζομαι ότι λαμβάνει ένα διαφορετικό χαρακτήρα για εσάς τον ίδιο ως δημιουργό. Θα θέλετε να μας πείτε τι χαρακτήρα λαμβάνει για εσάς? Βασικά είναι μία όπως όλες οι άλλες εκκλησίες. Το ξεχωριστό είναι ο τόπος και ο χώρος μέσα στον οποίο, το κράτος μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Εμείς λειτουργήσαμε όπως όλες οι εκκλησίες. Τα υπόλοιπα είναι άλλων παραγόντων καταστάσεις. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μας ετοίμησε ο Πατριάρχης και η Επισκοπή εδώ.
προσφέραμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και το όλο έργο πήγε καλά. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε όμως και τις κόρες σας, γιατί είναι η συνέχεια της δικής σας δουλειάς. Πόσο νομίζετε, κυρία Βουτσινά, ότι η Βυζαντινή Αγιογραφία, μάλλον καλύτερα, ποιο μήνυμα στέλνει η Βυζαντινή Αγιογραφία μέσα από αυτόν τον ναό του Αγίου Νικολάου στην Κούβα? Νομίζω ότι είναι διπλός ο χαρακτήρας αυτής της συμβολής. Είναι και σαν τέχνη και φυσικά σαν θεολογία. Ιστορώντας τη θεολογία της Εκκλησίας μας, βοηθάμε τον κόσμο εδώ πέρα να πλησιάσει την Ορθοδοξία και επιπλέον ως τέχνη παίρνει μέρος στην πολιτισμικότητα του τόπου, προσφέρει μια νέα μορφή τέχνης και βγάζει την Ελλάδα προς τα έξω, από κάθε άποψη, είτε θρησκευτική είτε καλλιτεχνική. Στην επίσημη δεξίωση που παρέθεσε ο πρέσβης της Ελλάδος κύριος Κοστούλας προς τιμήν της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, συναντήσαμε τον κύριο πρέσβη και του ζητήσαμε να μας μιλήσει για την σημαντικότητα του ταξιδίου του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Κούβα. Καταρχήν πρέπει εγώ να σας ευχαριστήσω, διότι τιμάτε την παροικία μας, αλλά τιμάτε και την Ελλάδα που έρχεστε εδώ πέρα και προβάλλετε το έργο το οποίο έχει γίνει σε αυτό το χώρο, αλλά ιδιαίτερα όμως ψάχνετε τις ρίζες τις ελληνικές. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 35 οικογένειες, ήσαν από την παλιά παροικία που αριθμούσε πάνω από 5.000 άτομα, μάλιστα πάρα πολλοί σαν μικρασιάτες. Είχαν έρθει εκείνη την εποχή με την προοπτική να πάνε κάπου στην Αμερική. Αγνοούσαν ότι μεταξύ Κούβας και Αμερικής υπήρχε θάλασσα και παρέμειναν στην Κούβα. Είχαν δημιουργήσει μια ανθυρή παροικία και μάλιστα ήσαν αυτοί οι οποίοι φτιάξανε τον πρώτο ναό, τον περίφημο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Κύριε πρέσβη, ποια είναι η εντύπωση που έχουν οι Κουβανοί για τους Έλληνες και την Ελλάδα? Οι Κουβανοί έχουν την εντύπωση ότι άρουν την καταγωγή τους από την Ελλάδα, από τους Έλληνες. Αυτό έχει κάποια σχετική αλήθεια, διότι οι Κουβανοί έχουν μεγαλώσει, έχουν ανατραφεί με κλασικές σπουδές. Σημειωτέων ότι από τον προηγούμενο αιώνα, το 1897, είχαν δημιουργηθεί κλασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κούβας, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι πρότινος και επί των ημερών μου φτιάξαμε ένα τμήμα μοντέρνας ελληνικής ιστορίας και μοντέρνα ελληνικά. Ο Άγιος Παναμά μας έχει μιλήσει με θερμότατα λόγια για τη δική σας συμβολή στην ανέγερση αυτού του νέου ναού, καθώς και εσείς από το μετερίζει, από τη θέση του πρέσβη, έχετε πιέσει με ποιον τρόπο μπορείτε την κουβανική ηγεσία. Μάλιστα, μας εκμυστηρεύσετε και για το παρατσούκλι σας, να το πω, σε σχέση με την αγάπη που έχετε δείξει σε αυτό το project της ανέγερσης του ναού. Θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας τα συναισθήματά σας τώρα που ο Πατριάρχης είναι εδώ για να τον αναγεννιάσει. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια τα οποία ακούγονται, αλλά θέλω να σας πω, ήταν έργο ζωής. Ήταν δύσκολο στην αρχή για να μπορώ να πείσω τους Κουβανούς ότι ήταν και δικό τους συμφέρον, αλλά και δικό μας συμφέρον να ανοίξουμε αυτόν τον ναό. Εδώ θα είναι η σταυροδόμη των Ελλήνων. Των Ελλήνων ναυτικών, των Ελλήνων που ενδεχομένως αργότερα έρθουν και κάνουν επιχειρήσεις και κατά κάποιο τρόπο η Εκκλησία φέρνει κόσμο, δεν διώχνει. Αυτό το κατάλαβαν. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να μας βοηθήσουν στην ανέργηση του ναού. Βλέπετε και ο κουβανικός λαός να αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια με κάποιο τρόπο? Απόλυτα. Και προβλέπω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε 20.000 Ορθοδόξους εδώ πέρα. Υπάρχει ενδιαφέρον και επίσης είναι γνωστό ότι η Ορθοδοξία είναι μια εκκλησία η οποία έχει κάνει πολλά ανοίγματα σήμερα και μέσα στο χώρο της Λατινικής Αμερικής. Ιδιαίτερα εδώ πέρα έχει απήχηση, διότι είναι δημοκρατική εκκλησία. Κύριε πρέσβη, ποιο νομίζετε ότι θα είναι το κέρδος που θα έχει η Ελλάδα από όλη αυτή την ενέργεια? Ασφαλώς είναι σαν να δημιουργεί μια μεγάλη πρεσβεία με πολλούς πρεσβευτάς. Η εκκλησία, είπαμε, ενώνει, δεν διχάσει. Και δημιουργεί πολλούς μικρούς πρεσβευτάς.
Ακριβώς. Η Κούβα, κανονικόν έδαφος της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διαθέτει μικράν ορθόδοξων παροικίαν, αρκετά όμως δυναμική και με προοπτική περαιτέρω αναπτύξεως εις το μέλλον και μάλιστα όχι το απότερο μέλλον. Το επιτελούμενο εδώ έργο υπό του Ιεροτάτου Μητροπολίτου Παναμά κυρίου Αθηναγόρου, του Ιεράρχου και της χώρας Τάφτες, μετά των καλών συνεργατών αυτού, ήρθισε αποδίδων ήδη ευχήμους καρδούς. Η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζεται πλέον ως επίσημος θρησκευτική κοινότης παρά του κουβανικού κράτους, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, εξοχότατος κ. Σπιντέρου Κάστρο, ηγαθύνθη να ανεγείρει και να παραδώσει εις ημάς ως δώρο του κουβανικού λαού προς την Ελληνοορθόδοξο Εκκλησία και προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, εις τον λιμένα της παλαιάς πόλεως της Αβάνας, εις περιοχή δηλαδή η οποία έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο της παγκοσμίου πολιτιστικής κληρονομίας. Τον ναό αυτόν θα παραλάβουμε επισήμως και θα τελέσουμε τα ιερά αυτού εγγένεια την προσεχή Κυριακή, παρουσία και της ημετέρας φίλης εξοχότητος, κύριε Πρέσβη. Πολλά κοπιαζάσεις δια την ανέγερση και ολοκλήρωση του ιερού ναού τούτου, διότι ευχαριστούντες θερμός εκφράζομαι παρουσία όλων των εκλεκτών φίλων προς την μετέραν εξοχότητα την πατριαρχική μας ευαρέσκεια. Ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντοτε βοήθειά σας. Διψά των Χριστών και την εμχριστό ζωή, την ζωή της Χάριτος. Καταπονημένος εκ των ιστορικών περιπετειών του, ακούει την φωνή εκείνου ο οποίος είπε «Δέλτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, κακό αναπαύσω ημάς». Και την φωνή αυτήν ακούει ευκρινέστερο, μέσα από την λατρεία, το δόγμα και την παράδοση κυρίως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του δόπερ και δημιουργεί εις ημάς υψημένας υποχρεώσεις και ιστορικάς ευθύνας, τας οποίας και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με πνεύμα θυσιαστικής αγάπης και με ζήλων ιεραποστολικών ζέοντα, παρά την οικονομική δυσπραγία της Ιεράς Μητροπόλεως Παναμά και Εξαρχίας Κεντρώας Αμερικής. Κύριε Γκίκα, είστε Έλληνας που ζείτε στην Κούβα χρόνια. Κύριε, εγώ και βίβαια στην Κούβα hace varios años. Hace 59 años. 59 χρόνια. Πώς βρεθήκατε εδώ? ¿Cómo llegaron sus padres acá? Mi papá y mi mamá vinieron a Cuba en año 1925. Los niños de Cuba están y tuvieron hijos. ¿Y ganan a PD? Yo tuvieron 5 hijos aquí en Cuba. ¿Pende PD hay ganado en Cuba? Ahora, hace 2 meses yo fui a Atenas. Πριν 2 μήνες επισκέφτηκα και την Ελλάδα. Y conocí toda mi familia. Γνώρισα όλη την οικογένειά μου. Y me sentí muy feliz, muy contento. Ήταν πολύ χαρούμενος. Porque me recibieron como un griego más. Γιατί τον δεχτήκαν σαν έναν άλλο Έλληνα. Porque yo nací en Cuba. Γιατί γεννήθηκα στην Κούβα. Mi sangre es griega. Αλλά το αίμα μου είναι ελληνικό. Es griega. Y yo hice un brindis con ellos. Και βγήκαμε και γλεντήσαμε μαζί. Pero no con bebida. Όχι με ποτά. Lo hice con el corazón. Με την ψυχή μου. Me sentí muy feliz, muy contento. Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το λόγο. Mi papá y mi mamá eran ortodoxos. Ήταν ορθόδοξοι. Mi familia se ha criado con esa creencia religiosa. Η οικογένειά μου ορθόδοξη. Y hoy cuando viene el patriarca, και τώρα με τον Πατριάρχη, somos griegos cubanos muy felices. Είμαστε πολύ αγαπημένοι
Ελληνοκουβανέζοι. Πώς νιώθετε που αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, εγκαινιάζεται ο Ορθόδοξος Ναός του Αγίου Νικολάου? Como se siente usted que en estos días se va a estar inaugurando la iglesia de San Nicolás aquí en Cuba? Me siento muy feliz, me siento muy contento. Muy contento. Yo voy a participar. Y mis hijos, que también tienen sangre griega, van a participar también. Hoy es un día muy feliz para mi familia. Porque los griegos son muy familiares. Y aunque estemos lejos, nuestra sangre y nuestro corazón está en Grecia. Νομίζω ότι ο ελληνικός και ο κουβανικός λαός έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτά? El gobierno griego y cubano tiene muchas cosas en común. ¿Cómo diría que sé qué es? Yo lo veo que hay respeto mutuo entre los griegos y los cubanos. ¿Qué es cubano? El cubano. Y Fidel, que es el líder del pueblo cubano, quiere mucho a los griegos. Invitó al patriarca y yo creo que lo invitó con el corazón también. Πίσω μου ακριβώς εκτείνεται η πολύ γνωστή παραλιακή οδός της Αβάνας, η Μαλεκόν. Χαρακτηριστικό της είναι τα περίεργου αρχιτεκτονικού ρυθμού κτίσματα, θα έλεγαμε και νεοκλασικού με τα περιστήλια, τα οποία όμως τα έχει καταφάει η αρμύρα της θάλασσας, καθώς τα κύματα αλυσομανούν πάνω στην προκυμαία. Στο τέλος της Μαλεκόν διακρίνουμε το πολύ γνωστό ξενοδοχείο, το National, το οποίο είναι χαρακτηριστικό της εποχής κατά την οποία οι Αμερικανοί κυριαρχούσαν στο παιχνίδι της Αβάνας λίγο πριν την επανάσταση την οποία κήρυξε ο Κάστρο. Τα κύματα προέρχονται από τον κόλπο των Χείρων που εκτείνεται αριστερά μου και είναι ο κόλπος όπου έδωσε το όνομα στην πολύ μεγάλη κρίση η οποία προέκυψε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σοβιετική Ένωση, όταν η Σοβιετική Ένωση θέλησε να καταστήσει πυράβλους στο έδαφος της Αβάνας. Και τότε δημιουργήθηκε η μεγάλη ρήξη ανάμεσα στον Κένεντι και στον Χρουτσόφ, για να γνωρίσουμε έτσι κιόλας μερικά πράγματα από την ιστορία της Κούβας. Κύριε Τομαρά, είστε όχι μόνο άνθρωπος Έλληνας από την Αμερική, αλλά και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. Και νομίζω ότι η παρουσία σας είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ, γιατί όχι μόνο τονίζετε την ιδιαίτερη του γεγονότος,
αλλά και στηρίζεται με αυτόν τον τρόπο το Οικουμενικό Πατριαρχείο και, και την Μητρόπολη Κεντρικής Αμερικής. Παρ' όλα αυτά όμως η παρουσία σας είναι απλώς ηθική, είναι απλώς ότι είστε παρόντες ή είναι και κάτι παραπάνω? Θα ήθελα να θεωρήσω την παρουσία μου ουσιαστική, αλλά η παρουσία μου δεν είναι αυτό που μετράει και η σημασία δεν έγκυται εκεί, αλλά στο γεγονός. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ένα γεγονός που καθορίζει, αν θέλετε, μια διαδρομή που έχει σχέση με τις όλες σχέσεις μας, εμάς των κρατών του εξωτερικού και συγκεκριμένα της Αμερικής, αν θέλετε, με το κρατήδιο αυτό που λέγεται Κούβα. Ο Πατριάρχης μας άνοιξε μια δίωδο, αν θέλετε, που μας επιτρέπει να κινηθούμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο κόσμος να γνωρίζει ότι εμείς πηγαίνουμε περισσότερο, πιο μακριά θα έλεγα, από ορισμένα καθεστώτα που σήμερα διακυβερνούν αυτές τις σχέσεις. Ο Πατριάρχης ήρθε μόνος του αυτή τη φορά, δίχως την ιδιαίτερη στήριξη που παίρνει σε κάθε επίσκεψή του από την ελληνική κοινότητα. Δεν υπάρχει ελληνική κοινότητα εδώ για να τον στηρίξει. Ξέρουμε ότι ο δυναμισμός της προσωπικότητάς του αλλά και του θεσμού του ιδίου είναι εκείνο που μετράει και εκείνο το οποίο επέφερε αυτό το αποτέλεσμα. Μόνος του λοιπόν, με τις δικές του δυνατότητες, ήρθε εδώ, βέβαια με την διοργάνωση που έγιναν από τους υπόλοιπους αρχιερείς και ιδιαίτερα από τον Αρχιεπίσκοπο Παναμά, τον Σεβασμιότατο Αθηναγόρα. Εκεί λοιπόν, με τις προσπάθειες αυτές, σήμερα ήρθε στην Κούβα, κατάκτησε, αν θέλετε, τις ψυχές των ατόμων, των ανθρώπων του λαού της Κούβας, αλλά περισσότερο του κυβερνήτου της, του διοικητού, του μεγάλου στρατηγού, του λεγόμενου Φιντέλ Κάστρο. Είναι χαρακτηριστικό πως ο ίδιος ο Φιντέλ Κάστρο χαρακτήρισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι στο πρόσωπό του αντικρίζει την ιστορία ουσιαστικά κατά τη διάρκεια που, κατά τη στιγμή που κατέβει το αεροπλάνο ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Είναι σημαντικά αυτά που είπε ο Κάστρο, θέλω να πιστεύω πως τα εννοεί, και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και ορισμένες κινήσεις που έγιναν που το αποδεικνύουν αυτό. Το τι εννοώ με αυτό είναι ότι όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο ήθελε να δείξει την εγκαρδιότητά του προς τον Παναγιώτατο τόσο πολύ που ζήτησε να μάθει από τον Αθηναγόρα, από τον Σεβασμιότατο Αθηναγόρα, εάν μπορούσε να αγκαλιάσει τον Παναγιώτατο. Κάτι που σημαίνει ότι τα αισθήματα τρέχουν και βέβαια τρέχει και η σκέψη σχετικά με το τι θα μπορούσε να εξελιχθεί από το γεγονός αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι θετικά τα αποτελέσματα σχετικά με τις σχέσεις της Κούβας με τον υπόλοιπο κόσμο και ιδιαίτερα με τον κόσμο της Αμερικής. Και δεν εννοώ τον κόσμο, το λαό της Αμερικής, αλλά εννοώ τη διοίκηση της Αμερικής. Πιστεύω σε κάποιο σημείο σύντομα να επέλθει μια κάποια αλλαγή στη σκέψη, στην θέση που κρατάει η Αμερική, έτσι ώστε και η Κούβα να μπορέσει να αναπνεύσει, να σταματήσει το εμπάργο, να ανοίξουν οι σχέσεις, να διευρυνθούν οι σχέσεις και να υπάρξει κάτι πολύ καλό για τον κόσμο της Κούβας. Και σίγουρα χρειάζεται αυτό και ταυτόχρονα χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα στην Ελλάδα τα οποία έφεραν την Αμερικανική κυβέρνηση να είναι δυσαρεστημένη σχετικά με την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Κούβα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν θέλω να θεωρήσω ότι αυτό ήταν αρνητικό για την Αμερικανική κυβέρνηση, γιατί εδώ που τα λέμε, εφόσον αυτό είναι το καθεστώς, πρέπει να κρατήσει μια κάποια θέση. Ωστόσο, ο δυναμισμός και το πάθος του Πατριάρχη και η αγάπη του για τον κόσμο υπερίσχυσε, όπως ξέρετε, και ο Πατριάρχης μας βρίσκεται σήμερα εδώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο το νόημα ή το μήνυμα που στέλνει ο ναός του Αγίου Νικολάου της Κούβας στον ελληνισμό. Εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι από εδώ και στο εξής υπάρχει, εδραιώνεται μια σχέση
και με βάση αυτή τη σχέση θα μπορούσε ο κόσμος της Κούβας να πιστεύει ότι υπάρχει ένας στενός σύνδεσμος με την δική μας θρησκεία, η οποία θα επικρατήσει σαν πρώτης θέσεως θρησκεία σε αυτή την περιοχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ και νομίζω ότι εσείς όχι μόνο σαν Έλληνες Αμερικής, αλλά και σαν Ορθόδοξοι που βιώνετε την ανάγκη της Ορθοδοξίας να δείξετε την οικουμενικότητα, δεν σας στηρίξετε με κάθε τρόπο όλη αυτή την προσπάθεια. Οπωσδήποτε, για μας όλους τους Έλληνες έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για το Συμβούλιο Απότιμου Ελληνισμού, στο οποίο είμαι αξιωμετούχος, έχει μια ακόμα ιδιαίτερη σημασία, γιατί μια τέτοιου είδους ενέργεια, μια τέτοιου είδους κίνηση βρίσκεται στα πλαίσια των στόχων του ΣΑΕ, κάτι που μας λέει ότι τέτοιου είδους ενέργειες θα μπορούν να γίνονται συχνά και με άλλες προσωπικότητες, έτσι ώστε ο ελληνισμός να γνωρίζει ότι όντως η θρησκεία μας είναι δίπλα του και η θρησκεία μας είναι εκείνη η οποία στυλώνει, αν θέλετε, και κρατάει στο ύψος του τον ελληνισμό. Ευτυχώς, στο βεβαρημένο πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχου υπήρχε και μια συναυλία κουβανικής μουσικής προς στέρψην και εξεκούραση όλων μας. Στην ίδια συναυλία, η βυζαντινή χοροδία Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης από την Θεσσαλονίκη απέδωσε βυζαντινούς ύμνους που ακούστηκαν μετά από πολλά χρόνια στην κουβανική πρωτεύουσα. Oh!
Εκείνοι όμως που ενθουσίασαν και ξεσήκωσαν το κατάμεστο θέατρο ήταν το παραδοσιακό συγκρότημα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και είναι αλήθεια ότι η πόλη μας, με επικεφαλή τον δήμαρχό της κύριο Βασίλειο Παπαγεωργόπουλο, έδωσε βροντερό παρόν σε όλη την εκδήλωση των εγγενείων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου της Αβάνας σε θρησκευτικό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό επίπεδο. Απόψε όλοι μαζί αυτήν την ωραία εκδήλωση κατά την οποία ο κουβανικός λαός και ο ελληνοορθόδοξος λαός εγέμισαν τον χώρο και τα αυτιά μας από θεσπεσίους ύμνους και μελωδίας οι οποίοι εντέρχουν τας καρδίας και τρέφουν το πνεύμα. Η παραδοσιακή μουσική εκάστου λαού αποτελεί στοιχείον της ταυτότητός του και δείκτην του πολιτισμού του και του ήθους του. Προσωπικώς εκτιμόμεν ιδιαιτέρως τας παραδοσιακάς εθνικάς μουσικάς εκφράσεις όλων των λαών. Απόψε ήχομεν την χαράν να παρακολουθήσομεν συγχορδίαν παραδοσιακής κουβανικής μουσικής, η οποία ομολογουμένως έτερψε τα σακουάς μας. Ευχαριστούμεν τόσον τους διοργανωτάς, όσον και τους εκλεκτούς εκτελεστάς αυτής. Κρατήσατε, αγαπητοί κουβανοί, την ωραία μουσική σας παράδοση και μεταδώσατε την εις τα τέκνα σας και τα τέκνα των τέκνων σας. Πρόκειται περί θησαυρού πολιτήμου και αναποσπάστου τμήματος του πολιτισμού της Κούβας. Στους εκτελεστάς της παραδοσιακής μας μουσικής που ακούσαμε προλίγου, ευχόμεθα να δημιουργούν πάντοτε αυτών των ενθουσιασμών και αυτών των παλμών
που μας εχάρισαν οι δικοί μας απόψε. Παίρνοντας κανείς τα μικρά τρίκυκλα ταξί, μπορεί να βρεθεί σε λίγη ώρα σε όποιο σημείο της σαβάνας επιθυμεί. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte. Βρισκόμαστε στην Πλάθα de la Revolución, αγαπητοί τηλεθεατές, και είναι το σημείο όπου ο Φιντέλ Κάστρο καλεί το λαό του για να το μιλήσει. Ακριβώς από πίσω, στο άγαλμα και λίγο πιο πάνω, στα σκαλιά που αρχίζουν, στέκεται ο πρόεδρος της Κουβανικής Δημοκρατίας, το σύμβολο θα λέγαμε αυτό για την Κούβα, και ο επαναστάτης της Κουβανικής Επανάστασης, αυτός που την ξεκίνησε. Στέκεται λοιπόν και η λαοθάλασσα από κάτω, τον ουσιαστικά τον υμνή. Βέβαια δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να κάνει και τίποτε άλλο. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Cuba te decimos. Hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. ¡Tesalonique!